Άννα Μαλέσκου χθες μετά το τέλος της εκπομπής της στον Sky και τη ρώτησε το Ευανάκι μας για όλα αυτά που συζητάμε. Αν έχει ήδη ανανεώσει με τον Sky και αν έχει άλλες προτάσεις. Ωραία. Παρακαλώ. Φτάνουμε σιγά σιγά, έχουμε περάσει το μέσο της σεζόν και ποια είναι τα σχέδιά σας για του χρόνου, ακούγονται πάρα πολλά. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Προς Θεού, είναι ακόμα η σεζόν στα καλύτερά της. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να σκεφτόμαστε το μέλλον. Είναι όλα καλά. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Περνάτε όμορφα, αισθάνεστε ότι έχετε τη στήριξη του καναλιού. Καλέ, ναι, δεν το συζητώ. Περνάμε πολύ όμορφα. Είναι το τραγούδι που λέει Πίγκη Ζήνα, πολύ καλά περνάμε, αρχίζω και φοβάμαι. Ελπίζω να μην αρχίσω να φοβάμαι. Όχι, αστειεύομαι. Είναι μια ομαλή περίοδος. Με τις δυσκολίες της, με τα όλα της μέσα, αλλά περνάμε καλά. Θα σας ενδιέφερε του χρόνου να παραμείνετε στην ίδια ζώνη, θα σας ενδιέφερε να κάνετε πρωινό, δηλαδή το ίδιο ζώνη 10 με 1. Είναι μια ζώνη που αγαπώ πάρα πολύ. Δεν έχω δοκιμάσει κάποια άλλη, τουλάχιστον στην Αθήνα, για να μπορώ να ξέρω. Αλλά δεν λέω γενικά όχι. Όταν κάτι με τσιγκλίσει και πω ότι είναι ενδιαφέρον, ασφαλώς θα το εξετάσω. Είσαστε όμως, χωρίς να μας πείτε για πού, σε συζητήσεις. Είτε με το Sky, είτε με άλλα κανάλια. Γίνονται συζητήσεις, γίνεται δουλίτσα που λέμε. Χαμογελάω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω σε κανέναν, ούτε στους πολύ κοντινούς μου, ακόμα και αν ίσχυε ή αν ισχύει. Αντιλαμβάνομαι ότι το ρωτάς από ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Όχι, όπως όλοι, νομίζω ότι τη σωστή στιγμή θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, τη βρήκα πάρα πολύ ευγενική, πολύ συνειδητοποιημένη, πολύ προσιτή και να την ευχαριστήσουμε έτσι που συνομίλησε με τη δημοσιογράφα μας την Ευάνα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Θέλω να πω για δύσκολες ερωτήσεις, έτσι, όταν μεσούσες τη σεζόν και ενώ γράφονται διάφορα από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εκείνη απαντάει, νομίζω ότι είναι άξια συγχαρητηρίων να πω ότι όντως, στο Sky τελειώνει το συμβόλαιό της τέλος της σεζόν, τον Ιούνιο, φαίνεται προς το παρόν ότι δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης. Θέλουν να κάνουν μια ανανέωση γενικότερα στην πρωινή ζώνη, οπότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ανανέωσης του συμβολέου της. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος της ζώνης, γιατί αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αλλάζουν. Από εκεί και πέρα γράφονται για διάφορες προτάσεις ότι έχει από άλλα κανάλια. Το Open από την πλευρά του φαίνεται ότι διαψεύδει την πρόταση αυτή. Ωστόσο, επίσης, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ λαμπερό κορίτσι και ότι ακόμα θα συμφωνήσω σε αυτό που λέω ότι είναι πολύ νωρίς. Γιατί σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις σε όλες τις ζώνες, νομίζω ότι και τα κανάλια και τα επιτελεία και οι ίδιοι παρουσιαστές ανασυντάσσονται και αποφασίζουν πώς θα κινηθούν προς το τέλος της σεζόν που κάνουν ταμείο. Δηλαδή, ακόμα σε μία χρονιά που τη μία μέρα είναι πρώτη μια εκπομπή, την άλλη εβδομάδα είναι μια άλλη και δίνεις μια μάχη για το μέρα-μέρα και προσπαθείς να είσαι αξιόμαχος, δεν μπαίνεις διαδικασία να σκεφτείς τι θα κάνεις του χρόνου, εστιάζεις στο τι κάνεις φέτος. Εκείνη δικαιολογημένα εστιάζει στο πώς θα πάει καλύτερα η εκπομπή της. Μου επιτρέπετε, και χωρίς να θέλω να αναφερθώ ειδικά στο συγκεκριμένο πρόσωπο, έχω βαρεθεί στην τηλεόραση 35 χρόνια, έχω δει κόσμο που πέρασε, ήρθε, παρήλθε κτλ. Αυτό το ότι όταν μιλάμε για κάποιον πρέπει οπωσδήποτε να λέμε είναι κούκλος, ευγενικός, υπέροχος αυτό. Δεν λέω να πεις τα αντίθετα. Καλά, στη συγκεκριμένη πάντως δεν έχουμε δει τι πάει. Πεις, ο συγκεκριμένος είναι αγενέστατος και κακοήθης, αλλά θα μπορούσες να μην λες τουλάχιστον τις κολακίες που δεν κολλάνε. Εν προκειμένου, μισό λεπτό, βρε Δημήτρη, πάντα σχολιάζει έναν άνθρωπο από αυτό που βλέπεις και ακούς. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη και το κορίτσι σεβάστηκε το ότι η δημοσιογράφος μας ήταν εκεί και περίμενε και μίλησε και απάντησε και. Καλά, η ευγένεια βέβαια δεν είναι. Αλλά μην με ρωτήσει. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη. Μπορούσε να σου πει να περιμένει και να μην απαντήσει. Γι' αυτό είπα εγώ, είναι άξια συγχαρητήριων από την πλευρά που μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει. Επειδή έχουμε πολλές ειδήσεις και σε λίγο θέλω να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Το έλεγα κι εγώ. Δημήτρη, επειδή ξεκινάει η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου και έχουμε και τον κύριο Λίτρα και την Αφροδίτη Σπηλιώτη που μας περιμένει έξω από το δικαστήριο, να δούμε λίγο για τις υπόλοιπες τηλεοπτικές ειδήσεις της Τίνας. Η Ράδιο